Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, στην εκπομπή για τον Ηρακλή που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί θα δώσω την καλησπέρα μου σε έναν συνονόματο, ο οποίος είναι Λεβέντης, ο οποίος είναι παλικάρι μεγάλο και μαζί με την σύζυγό του δεν χάνουν παιχνίδι για πολλά χρόνια και εντός έδρας και εκτός έδρας και ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί η αγάπη τους για τον Ηρακλή είναι ατελείωτη. Έχει γίνει viral η φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έχω ποστάρει και εγώ φυσικά, με άπειρα likes από όλους εσάς, από το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο που είδαμε τον κύριο Γιώργο και την κυρία Δημητρούλα, όπως την αποκαλούν, να είναι δίπλα-δίπλα και να παρακολουθούν το μάτς και να φέρνουν και γούρι γιατί κέρδισε η ομάδα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ ωραία, εσείς? Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω στον αέρα. Μπράβο, και εγώ χαίρομαι επίσης. Είστε καλά, γερός δυνατός? Πολύ γερός, ωραίος είμαι. Η Δημητρούλα τι κάνει, η Δημητρούλα? Εδώ δίπλα μου είναι. Μια χαρά είναι και η Δημητρούλα. Δεν το σταματάτε έτσι στο γήπεδο? Όχι. Πηγαίνετε συνέχεια. Μέχρι την επετία πήγαμε τη Σιόν. Μέχρι, δεν σας άκουσα. Το θυμάσαι? Με τη Σιόν στην επετία πήγα. Βέβαια, το 90, το 91, κάπου ναι, εκεί. Ναι. Έχετε πάει και στο εξωτερικό, βεβαίως. Δύο πούλμαν είχαμε πάει. Είστε μόλις 85 ετών. Ναι. Και η Δημητρούλα πόσο είναι, 81? Είναι 4 χρόνια πιο μικρή. Είναι λίγο πιο μικρή. Και πάντα πάτε μαζί, έτσι, χεράκι. Παρέα, δεν την αφήνετε. Παρέα κάνουμε. Την αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ. Δεν σας έχει πει τι θες εσύ με τον Ηρακλή τώρα και δεν θα έρθω εγώ? Έρχεται και αυτή μαζί σας. Ναι. Είδες εκεί πέρα ο κόσμος μου τι έχει? 10 εισιτήρια έχει με το όνομα Ιμιονίδη Δευτέρεως. Τα είδα εκεί τα... Ναι, εκεί ακριβώς καθόμασταν εχθές. Από τον εγγονό σας, και βέβαια έχω μάθει ότι η εγγονή σας η Ιωάννα σας έφερε στο γήπεδο, έτσι? Ναι, εκεί μας έφερε. Εγώ που να... δεν μπορώ, οδηγάω εκεί μέσα, δεν μπορώ, θα μπερδευόμουν. Δεν σας ξεχνάει, τι παίρνετε κανένα τηλέφωνο, τι λέτε, τι θα γίνει σήμερα, θα με πάρει στο γήπεδο? Ορίστε, δεν καταλαβα. Λέω, όταν είναι να σας ξεχάσει, την παίρνετε εσείς κανένα τηλέφωνο, ότι το θυμίζετε ότι έχουμε αγώνα, ναι, σήμερα. Μπράβο, ναι. Έχουμε καλή συνεργασία. Καλή συνεργασία. Όλο το σώμα μου είναι Ηρακλής. Βαμμένοι μπλε όλοι, έτσι? Δεν άκουσα. Όλοι μπλε βαμμένοι. Όλοι οικογενειακός, όλοι Ηρακλής και καλή Ηρακλής, όχι ψεύτικη. Καλή, βέβαια καλή. Κύριε Γιώργο, χτες που έφευγα από το κήπεδο με λέει 1.000 χρόνια Ηρακλής, 2.000 Ηρακλής γελούσε. Δύο, και λίγα είναι τα δύο, παραπάνω πρέπει να πούμε. Κύριε Γιώργο, πόσα χρόνια βλέπετε την ομάδα? Εγώ, αν θυμάσαι που ήταν εκεί στην Βαγγελίστρα, ναι, το παντό κήπεδο, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι γιατί δεν το πρόλαβα, αλλά μου έχουν πει. Μόνος γύρω είχε μια κερκίδα με μάρμαρο. Ναι. Και γύρω τα υπόλοιπα γήπεδα ήταν με σύρματα. Τώρα είναι πανεπιστήμια εκεί. Ποια χρονιά είναι αυτή, θυμάστε? Χθες θυμάμαι, εγώ ήμουν τότε σε 15 χρονών, ήμουν πόσο ήμουν. 45. Το 1945 λέει η κυρία Δήμητρα. Θυμάται κάτι τέτοιο. Πω. Εγώ, κοίταξε, είμαι Ηρακλής πραγματικό και Σαλονικιός. Γέννημα Θρέμα, έχω μάθει στην Τριανδρία μεγαλώσατε, έτσι? Μπράβο, Τριανδρία, 40 κλησιές. Εκεί όλα δίπλα στο Καφτατζόγλιο, πώς να μην γίνεται Ηρακλής? Μπράβο. Δεν γίνεται. Πριν γίνει το Καφτατζόγλιο, εκεί ήταν βολή, κάνανε φαντάρι βολή. Ναι. Δεν το θυμάσαι, το λέγανε δόξα. Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις. Μπα, δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά. Όταν μου λένε το 45... Ναι, και πήγαινα μέσα να τους πουλούσα. Απ' τις σφαίρες. Και μετά γίνει το καθοδόγλιο εκεί. Πάντως προχθές σας είδα στη φωτογραφία και με το καφεδάκι σας ήσασταν και με το τσιγαράκι σας ήσασταν. Μια χαρά, έτσι. Όταν έγινε εγγένεια το καθοδόγλιο εκεί ήμουν εγώ. Τα εγγένεια, βέβαια. Τα εγγένεια, ναι. Πήγατε και στα εγγένεια στη Μίκρα κανένα 2-3 φορές που θα μας κάναν γήπεδο? Μίκρα δεν πήγε, όχι, δεν πήγα καθόλου κατά εκεί. Καλά κάνατε, γιατί δεν μας το κάνανε ποτέ. Δεν έτυχε να πάω. Καλά κάνατε και δεν πήγατε, γιατί ακόμα το περιμένουμε. Δεν μου λέτε, τώρα 85 ετών, το τσιγαράκι στο χέρι, έτσι? Ναι. Το τσιγάρο. Όχι πολύ.
Ωστόσο, να ξέρω ότι ζω ακόμα. Όλα τα κόψαμε και ένα τσιγαράκι, τραβάει η ψυχή. Κύριε Γιώργο, καπνίζετε μόνο όταν βλέπετε τον Ηρακλή από άγχος ή γενικά? Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω γίνεται εκεί, έτσι. Είναι προχτές πιο πολλά, γιατί το 1-0 δεν το ευχαριστήθηκα. Ναι, έβαλε άλλα δύο η ομάδα, αλλά δεν μετρήσανε αφού τα ακύρωσε. Ναι, καλά, μετά στο τέλος όμως εκείνο πια είχε τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Πώς το είδατε? Σήμερα είδα, ναι, 4 έβαλε η Λάρισα στην ομάδα. Σαν Ηρόδοτο. Εντάξει, με τα δεύτερα πήγε ο Ηρόδοτος. Ξεκουράσαν, ναι, τους βασικούς, ναι, βέβαια. Δεν μας πειράζει αυτό. Καλή ομάδα έχει αυτός. Ναι, ναι. Την ομάδα του Ηρακλή πώς την είδατε το Σάββατο? Σας άρεσε? Όχι καλή. Όχι καλή, δεν σας άρεσε? Όχι καλή, όχι, δεν είναι ακόμα, θέλει δουλειά. Απροπόνητη είναι. Απροπόνητη είναι, δουλειά, κύριε πολλά λάθη κάνανε. Έχουμε τις προπονητές πολλά εδώ. Την μπάλα την πουλούσανε. Ναι. Θέλατε να δείτε κάτι καλύτερο, ε? Βέβαια. Θα το δούμε. Αλλά υπολόγισα, ακόμα είναι πρώτο παιχνίδι και υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Βέβαια. Δεν μου λέτε, πάτε και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ ή μόνο στο ποδόσφαιρο με την κυρία Δημητρία? Μόνο ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο, δεν πάω πουθενά αλλού. Τα άλλα δεν πάτε? Όχι. Αλλά άμα μάθετε... δεν έχω και τη δύναμη τώρα, δεν έχω. Αν με πάνε θα πάω, αλλά δεν έχω τη δύναμη. Άμα μάθετε όμως ότι κερδίζουν και τα λοιπά, θα χαρείτε, θα ασχοληθείτε και με τα άλλα. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Τώρα στο επόμενο θα έρθετε, αύριο? Αύριο, όχι, γιατί δουλεύουν τα παιδιά, δεν πρέπει να πάρουν. Και είναι βράδυ, εγώ να έρθω με το αυτοκίνητο να πάρω τα στιγκό, ξέρω εγώ, δεν θα τραδιαστώ και δεν μπορώ. Μένετε εκτός Θεσσαλονίκης πλέον, έτσι? Μένω στα Φιλαδέλφια, τα ξέρεις? Τα ξέρω τα Φιλαδέλφια, τα ξέρω. Ναι, είμαι πάνω στο βουνό, είμαι πολύ ωραία εδώ. Ναι, μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 39. Και εσύ μεγαλούτσικος είσαι. Είσαι μεγάλο 39. Βέβαια. Όχι. Όχι, λέει η κυρία Δημήτρα, όχι, λέει η κυρία Δημήτρα. Τώρα εσύ απέναντι μου είσαι παιδί μου. Εγγονός, τι να σε πω. Δεν είναι. Βέβαια. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και θέλω να συνεχίσω να σας βλέπω να είστε γεροί. Θέλω να μιλήσω και με την κυρία Δήμητρα, μπορώ? Ευχαριστώ πολύ, λεπτάκι την κυρία Δήμητρα λίγο. Έλα, Δημητρούλα. Καλησπέρα. Με αυτό το Δημητρούλα λιώνω, να ξέρετε. Έχω ένα γιατρό. Ναι. Για πρώτη φορά όταν πήγα και έδωσα το βιβλιάριο μέσα και είναι και ο άντρας μου έξω, ναι, και φωνάζει ο γιατρός, κυρία Δημητρούλα, λέει ο άντρας μου, το ξέρει αυτός. Όχι, είχαμε τέτοια θέματα, είχαμε θέματα εκεί. Αμέσως, όχι και όχι θέματα που ονειρού, όχι. Όχι. Που το ξέρει αυτό το Δημητρούλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είχε το βιβλιάριο ασθενείας. Ναι, κατάλαβα. Ξέρετε, κυρία Δημητρούλα μου, η φωτογραφία σας την έχει, ή μάλλον να το πω αλλιώς, τη φωτογραφία σας την έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Είστε ένα υπέροχο ζευγάρι. Σας χαιρόμαστε πάρα πολύ που πηγαίνετε στο γήπεδο με τα καπελάκια σας, με το κασκόλ σας, με το καφεδάκι ο κύριος Γιώργος και το τσιγαράκι. Ναι, το ναι, δεν όταν πειράζει, είναι τώρα... η εγγονή πάει παίρνει. Α, και ο εγγονός όταν είναι πάει παίρνει εκείνος και πίνει. Δεν πειράζει. Τώρα, μια φορά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε. Δεν πειράζει. Τι πειράζει, δεν βαριέσαι. Όλα αυτά τα χρόνια. Πότε παντρευτήκατε? Ποια χρονιά? Πότε παντρευτήκαμε? Ναι. 55. Από το 55 μέχρι το 2018. Πόσα χρόνια είναι τώρα? Πολλά είναι. 64. Είναι πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που ο κύριος Γιώργος ήθελε να πάει στον αγαπημένο του Ηρακλή, σας έπαιρνε μαζί του? Κοίταξε, τότε, ναι, η μόδα ήταν τα παιδιά, οι νέες, αντρόγινα, ξέρω εγώ, βγαίνανε βόλτα στον δρόμο. Ναι. Το συνοικισμό, μέναμε τότε στα Ελευθέρια. Ναι. Ο Γιώργος έτρωγε το μεσημέρι και έφευγε. Α, δεν σας έπαιρνε η ώρα 2. Δεν σας έπαιρνε τότε, τώρα τελευταία σας παίρνει στο γήπεδο? Όχι, όχι. Έφευγε η ώρα 2, έφευγε η ώρα 12, 12.30 και ερχόταν η ώρα 5. Ναι. Γιώργο, πάμε βόλτα. Εγώ τώρα είμαι κουρασμένος, θα πάω και θα κοιμηθώ. 1, 2, 3, λέω δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ σαν παιδί, να πάω κι εγώ να περπατήσω. Τότε ήταν λίγο ντροπή βέβαια. Γιατί? Ύστερα τις βρισχές δεν τις ανέχομαι καθόλου. Όχι, κατάλαβα. Αλλά σαν υποχρέωση ήτανε. Δεν μπορούσα να μην πάω κι εγώ μαζί. Έπρεπε να πάω. Και από τότε
55, 60, από το 60 και μετά πήγαινα κι εγώ μαζί του. Από το 60 ως το 2018 προχθές με τον Ηρόδοτο, ναι, είστε, ναι, ασταμάτητοι. Πήγαμε στην Πάτρα. Και πού δεν έχετε πάει, τα έχω μάθει. Και εξωτερικό έχετε πάει, παντού σας πήγε. Και στη Γαλλία πήγαμε. Βέβαια. Όπου μπορούσαμε πηγαίναμε, γιατί και η δουλειά που κάναμε δεν ήταν και πολύ ευχάριστη, ούτε άνετη, ούτε επί χρημάτων, ούτε επί ζωής, τίποτα. Αλλά ο Ηρακλής, έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Όποια και να ήταν η δουλειά, την Κυριακή στο γήπεδο. Αλλάζει, πώς δεν αλλάζει, αλλάζει παιδί μου, αλλάζει. Αλλάζει εμείς με τα χρόνια, ήμασταν λέτε. Μεγάλοι, αλλά ήμασταν άρρωστοι με τον Ηρακλή, γιατί κάθε μέρα όταν πίνεις καφέ θέλεις να πίνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι κάπως ήταν και με τον Ηρακλή. Έτσι είναι. Έπρεπε να πάμε, ερχόταν η Κυριακή, τώρα εγώ σε αυτή την ηλικία, ναι, είμαστε και στο ύψωμα λίγο ψηλά, αν δεν πάω το πρωί στην εκκλησία είμαι σαν απολωλό πρόβατο. Έτσι ήταν και με τον Ηρακλή. Όταν έπαιζε ο Ηρακλής έπρεπε να πάμε. Βέβαια. Μα και τώρα το κάνετε. Και τώρα το κάνετε. Σας είδαμε προχθές και σας χαρήκαμε όλοι. Ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο. Δεν μου λέτε, την ημέρα του γάμου τώρα σας πάω πολύ πίσω. Έπαιζε τίποτα ο Ηρακλής, ήθελε λίγο να σας αφήσει να πάει στο γήπεδο. Όχι, να σε πω άλλο, να σε πω. Για πείτε μου κανένα. Πάμε στο γάμο της αδερφής του το γιο. Ναι. Ο οποίος είναι στην Καλαμαριά. Ναι. Πάμε κι εγώ και εκείνος. Πότε έγινε αυτό, ένα πρόβλημα. Πότε έγινε αυτό, παλιά. Αυτό έγινε πριν 35, α, έχει τόσο, 40, ναι, χρόνια. Ναι. Έπαιζε ο Ηρακλής με τον Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Αθηνών, ναι, μπράβο, ναι. Και μας βάλανε το μεσημέρι εκεί να φάμε και... Άλλη, εγώ λέει στεναχωρέθηκα, ο Γιώργος. Λέει στεναχωρέθηκε. Γιατί λέει εσύ στεναχωρέθηκες, τώρα ο Ηρακλής παίζει. Και τι έγινε λίγο, θα έρθει στο γάμο, δεν ξέρω. Εγώ κάθισα στο πρόβλημα στο σπίτι, δεν πήγα στο γάμο γιατί έπρεπε έτσι. Ναι. Και εκείνος έφυγε για να πάει τάχα μου στην εκκλησία. Και σηκώνεται και φεύγει και η εκκλησία θα γινόταν στον Άγιο Δημήτριο και αυτός κατευθείαν πήγε στο Καφταζόκι. Τον άφησε, ήταν να πάει ο ανιψιός, τον άφησε. Ναι. Δεν γινόταν, αρρώστια είναι αυτό, είναι αρρώστια. Όχι όμως φανατική. Ναι, είναι η αγάπη τέτοια, είναι η αγάπη και τέτοια. Και καλά πρέπει να κερδίσουμε και καλά είμαστε αυτοί και αυτά είναι... Σαν τις παοξίδες, ναι, δεν επιτρέπεται, δεν είναι τόσο πολύ, δηλαδή αρρωστημένες υπάρξεις, δεν μας αρέσει αυτό. Είστε υπέροχοι. Θέλω να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Θέλουμε να σας βλέπουμε συνέχεια. Τώρα αύριο, εντάξει, σας συγχωρούμε, δεν σας βάζουμε απουσία, κυρία Δημητρούλα μου, γιατί αύριο ξέρω ότι δεν μπορείτε να έρθετε με το μάτι. Όχι, να κοίταξε, αγόρι μου, είναι κύπελο. Η ώρα 4.30. 5 και 4 είναι το μάτι, ναι. Είναι 5 και 4. Όχι, ακόμα και δεν γίνεται. Νυχτώνει και νωρίς τώρα, είμαστε δύσκολα. Ναι, είμαστε δύσκολα. Κοίταξε, έχουμε και τα χρόνια μας, παιδί μου, δεν είμαστε μωρά. Ύστερα κουραζόμαστε εύκολα. Δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι. Ας είμαστε καλά, όποτε παίζουν μεσημέρι, θα το δούμε εδώ στην τηλεόραση. Το έχει, όποτε το έχει, παίζουμε, ναι, μεσημέρι, ναι, και μπορούμε, θα έρθει η Γιάννα να μας πάρει, να μας πάρει. Έχω μάθει για πολλές ιστορίες, να ξέρετε, για τα κατορθώματά σας. Προχθές, τι είπατε εκεί με το νερό, κάτι με το μπουκαλάκι, κάτι έγινε, πήγαινε σας... Όχι με το μπουκαλάκι. Τι έγινε εκεί, κάτι έγινε τώρα εκεί. Ήτανε... Ένας νεαρός, καμιά 27 χρονών και μια κοπελίτσα. Ναι. Ήταν αυτή... Η security. Η security. Δεν ξέρω. Ή μπροστά με τα πορτοκάλι που φορούσαν και ελέγχουν εκεί ποιος θα πήγαινε. Όχι, τα είχαν βγάλει τα ρούχα αυτά. Α, όχι, okay, τα είχαν βγάλει την επικάλυψη που εντάξει. Ναι. Και μείναμε τελευταίοι για να φύγουμε. Ναι. Τελείως τελευταίοι. Ναι. Και μείναν αυτά τα παιδιά εκεί και μας κοιτάζουν και λένε κάτι μεταξύ τους. Ναι. Και μόλις σηκωθήκαμε εμείς, λέει η κοπέλα, «Α, λέει, στο Facebook, ναι, ξέρω πώς το είπε, ξέρω εγώ, ναι, τι είναι αυτό, λέω, κοπέλα μου». Με κοιτάζει. Εγώ άλλο ρωτάω για το μπουκάλι νερό που είχατε. Τι έγινε, σας είπε κανείς να βγάλετε το καπάκι από το μπουκάλι νερό, τι κάνατε, κανένα κόλπο? Όχι, αυτή τη φορά. Ναι. Όχι. Κάτι τέτοιο έμαθα γι' αυτό.
Όχι, όχι, αγόρι μου. Άλλη φορά το έχετε κάνει αυτό? Ναι, πριν από χρόνια που ήταν λίγο πιο χειρότερα, κάποτε δεν αντέχεις. Τώρα εμείς μπορούμε να έχουμε φάρμακα και να μην έχουμε νερό. Άμα θα σε πω ότι κουβαλάω και την ενσουλίνη. Και τους λέτε λοιπόν αυτούς εκεί που σας ψάχνουν, τους λέτε αγόρι μου, εγώ για τα φάρμακα το θέλω το νερό, έτσι. Ναι. Ορίστε. Και σας αφήνουν και το περνάτε το μπουκαλάκι χωρίς να βγάλετε το καπάκι. Ναι, 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 ναι. Τέλειο. Τέλειο, θα το λέω κι εγώ. Δεν βαριέσαι. Είναι κάτι που το ξεπερνάς κιόλας. Το ξεπερνάς αυτό. Το ξεπερνάς αυτό. Μου έρχονται εδώ πληροφορίες συνέχεια. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα για σας από φίλους του Ηρακλή και άντρες και γυναίκες που στέλνουν την αγάπη σας και την αγάπη τους και σε εσάς και στον κύριο Γιώργο. Ευχαριστώ. Και εύχομαι συνέχεια να σας βλέπουμε εκεί, να μας κάνετε να γελάμε. Να μας κάνετε να χαμογελάμε, να μας κάνετε να νιώθουμε όπως εσείς. Γιατί εσείς είστε παιδιά, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Καλά το είπε ο κύριος Γιώργος νωρίτερα, ότι εμείς είμαστε οι μεγαλούτσικοι. Εσείς παιδιά είστε. Εμείς παιδιά είμαστε. Από τη στιγμή που είστε 85 και στο 81, κυρία Δήμητρά μου, και πηγαίνετε ακόμα στο γήπεδο, μια χαρά παιδιά είστε. Κοίτα να σε πω, δεν μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα, δεν μπορούμε να φάμε, όπως καταλαβαίνεις είμαι και χωρίς μασέλα, δεν πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε στο σινεμά, δεν πάμε. Όταν θα είναι η μέρα για να πας να διασκεδάσεις, μέρα θα πας. Και έτσι αν είμαστε καλά θα πάμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ο Ηρακλής είναι διασκέδαση άλλωστε. Συγγνώμη, όταν κερδίζει, όταν χάνει... Όχι. Ο Ηρακλής είναι καλός. Ναι. Η Ηρακλειδής δεν είναι καλή. Α, η Ηρακλειδής δεν είναι καλή. Μισό λεπτό, να το εξηγήσουμε. Να τους μαλώσουμε. Όχι, η γύρω δεν είναι καλή. Τα κρυβά που παίζουν μέσα είναι καλά, δεν κάνουν τίποτα. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς κάνουμε τη φασαρία. Όχι εμείς τώρα. Πετάμε τα ξεροπιά, πώς τα λένε, παλιά και ξέρω πώς και ξέρω τι. Παλιά και γίνονται τα κακά αυτά που γίνονται. Εμείς κάποτε πηγαίνουμε στην μπάλα, κλωτσιές, μπουνιές που λέει ο λόγος, ναι, στην γκαμάρα που πηγαίναμε, ναι, στο ΠΑΟΚ το γήπεδο, ναι, εκεί κι αν δεν έπεφτε μπουνίδι. Τι έχετε ζήσει, δεν είναι αυτό, δεν είναι κατάσταση. Αυτοί παίζανε στο γήπεδο και ο ένας χτυπούσε τον άλλο και πλακωνόταν στο ξύλο. Οι απ' έξω δεν συμμετείχαν. Τώρα έγινε τελείως το αντίθετο. Είναι το αντίθετο, ναι. Εντάξει, χρόνια έχουμε να δούμε κάτι εδώ, καλά είμαστε πάντως. Ευτυχώς. Είναι ωραία η κατάσταση και η ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η διασκέδαση. Δεν μου λέτε, τελευταία ερώτηση, γιατί σας έχω κουράσει και σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Όταν χάνει ο Ηρακλής, Άστο. Κύριος Γιώργος σας μιλάει καθόλου στο σπίτι? Σας λέει... Άστο. Και νηστικός κοιμότανε κάποτε. Νηστικός, Και νηστικός κοιμότανε κάποτε. Δεν κατέβαινε τίποτα. Όχι τίποτα, δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Άστο. Δηλαδή, χτύπα ξύλο προχθές αν ο Ηρακλής δεν κέρδιζε. Τι θα είχαμε στο σπίτι μετά? Θα έβριζε και όλα και θα έλεγε ότι δεν ξαναπηγαίνουμε. Δώστο λέει, δώστο. Κύριε Γιώργο, ελάτε ξανά. Λοιπόν, ναι, ο Ηρακλής είναι η ψυχή μου. Χωρίς Ηρακλή δεν μπορώ να ζήσω εγώ. Έλεγα, εάν δεν πάω εγώ στο γήπεδο, δεν πρόκειται να παίξει ο αγώνας. Τόσο πολύ. Αλλά είμαι φιλήσυχος, όχι άγριος. Το ξέρω. Πείτε μου τώρα, τι γίνεται στο σπίτι όταν χάνει η ομάδα? Λίγο στεναχωριέμαι, δηλαδή, το πράγμα να κοιμηθώ. Δεν μπορείτε. Από εδώ και από εκεί, δεν το χωνεύω. Αλλά με τον Ηρακλή τράβηξα πάρα πολλές δυσκολίες. Με αυτά που μας κάνανε 4 χρόνια, μας παιδέψανε όλα ο Ηρακλής τα φταίει. Με στα χαρτιά μας ρίξουνε. Με ομάδα που γλίδωσε μας ρίξανε. Είχα και τον άλλον, πώς το λέγανε τον παλιό, τον ιδιοκτήτη, Γιώτα, πώς το λέγανε. Τάκη. Ναι. Το θυμάσαι τον Τάκη? Όλους θυμάμαι. Και τον Ρέμο και τον Παπαθανασάκη και τον Σπανουδάκη και όλους. Και τον Παντελή. Ναι, τον Τάκη. Με τον Τάκη μαζί είχαμε πάει στη Λάρισα μια φορά. Ναι. Και έπαιζε η Λάρισα Ηρακλής και πήγαν πάνω στα θεωρία. Μάλιστα.
Και ο Τάκης εκεί είχε 10 εισιτήρια μαζί του και μας πήρε και μας πήρε αυτός επάνω όταν ήρθε με την κούρσα εκεί πέρα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Με, μαζί συνοδεία με αστυνομία και πάνω που πήγαν πάλι αστυνομία κοντά μας. είχατε πάει κύριε Γιώργο. Πανεώνιο, Απόλλων Αθηνών, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, όλα τα γήπεδα έχω γυρίσει. Μαθαίνω ότι είχατε πάει και στην Καλλικράτεια, στη Δέλτα Εθνική. Μπράβο, εκεί έβαλα τα κλάματα. Κλαίγατε εκεί. Και εκεί, να δεις τι κλάμα έκανα. Ναι, είχα, το ξέρω. Είχα τον Λευτέρη κοντά μου, τον εγγονό μου, με λέει παππού μη κλαις. Και δεν αντέχω, εκεί που παίζουμε εδώ, κοίταξε που παίζουμε στα χωράφια, η ντροπή μας. Εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα έρχεται, τι έγινε, μπαμ, μπουμ, πιστολές, με παίρνει ο Λευτέρης, ο Αγγονός μου, τον χάρισε από εκείνη και τον δρόμο. Χημικά, δακρυγόνα, είχε πολλά, είχε πολλά. Ήμουνα εκεί, ήμουν στην Καλλικράτεια. Κύριε Γιώργο μου. Έκλαιγα σε νοσά, μόνο παιδί. Να σας έχει ο Θεός καλά, και εσάς και την κυρία Δημητρούλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Θα το ξαναπώ, να προσέχετε ο ένας τον άλλο και να μας έρχεστε έτσι ένα υπέροχο ζευγάρι. Όταν μπορούμε και έχουμε ευκαιρία και είναι μέρα θα πάμε στο Κύπρο. Είμαι άρρωστος, πρέπει να πάω. Σας αγαπάμε πολύ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά στην κυρία Δήμητρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ και στους δύο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν έχω να πω τίποτα.